μάγκας είναι αυτός. Και έτσι ξεκινάει το vlog της Πράγας. Είμαστε στο αεροδρόμιο, έχουμε έρθει 2 ώρες νωρίτερα, γιατί είμαστε πάρα πολύ οργανωμένοι και όχι γιατί κάποιος είναι πολύ αγχωτικός τύπος. Θέλω να πω ότι αυτή η καλή κυρία που μου έδωσε τον καφέ που μου αρέσει, που είναι χριστουγεννιάτικος, να έχουν περάσει τα Χριστούγεννα, έγραψε και το όνομά μου σωστά. Θα κάτσουμε 7 μέρες, θα λέμε σε λίγο. Πάω να κάνω ένα τσιγάρο. Ο τύπος που ρώτησα είναι σαν και σένα. Μου λέει, θα στύψεις την κολόνα στα 5 μέτρα. Και ήταν στα 50. Ο αέρας μέσα είναι άλλο χρώμα. Τώρα που σκέφτομαι, παίζει να έχει το τζάμ. Ήμασταν σαν άγρια ζώα σε κλειδί. Αυτό ήθελες να πεις. Ήτανε χάλια. Οριακά θέλω να κόψω το κάπνισμα μετά από αυτό. Όχι. Okay. Αυτό, ευχαριστώ. Αυτό, από την πρώτη σου εμφάνιση, είναι με αυτή τη βίωση. Ναι. Παιδί, είναι γκαντέμις. Ταξιδεύω δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, δεν μου έχουν ζυγίσει ποτέ τη χειραποσκευή και τώρα μας φωνάξανε όλους από την πτήση να μας ζυγίσουν τις χειραποσκευές και να δουν αν είναι στο μέγεθος που πρέπει. Ελπίζω αυτό να πάει καλά. Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφέρω ότι σε αυτή τη φάση μόλις έχουμε τελειώσει το Yellow Jackets και είμαστε σε φάση πόπο μαλακά δες εδώ αυτά τα βουνά, είμαστε ακόμα Ελλάδα έτσι, σκέψου να έχεις αποκλειστεί εδώ. Όσοι έχουν δει Yellow Jackets ξέρουν, όσοι δεν έχουν δει να το δούνε τώρα, όχι τώρα να δουν το vlog πρώτα και μετά να μου καταλάβατε. Ωραία, καλά ξεκίνησε αυτό. Πάει το λεωφορείο. Περιμένουμε τη Σιλένα να βγάλει λεφτά, να βάλει λεφτά στη Revolut. Γιατί δεν το έχει κάνει ήδη. Και μόλις πέρασε το λεωφορείο και έφυγε το αυτό που περιμένουμε. Γιατί δεν κανόνισες εσύ να αλλάξει λεφτά μέσα. Γιατί είπες ότι θα το κάνεις εσύ. Όχι, αυτό που θα το κάνεις εσύ. Είπα θα το κάνω εγώ αυτό. Χάσε λεφτά, ναι. Είπα θα ρωτήσω το Γιάννη όταν φτάσουμε. Γιατί πρέπει να ρωτήσει το Γιάννη. Αφού εγώ διάβαζα στο blog που λέγανε τα παιδιά να αλλάξετε μόνο στο αεροδρόμιο. Ωραία βαλίτσα. Ποια δικιά σου λες που δεν έχει χερουλή. Τη δικιά μου λέω που έχει χερουλή. Εδώ. Ναι, είναι τέλεια. Αλήθεια. Για να like, κάναμε. Να κάνω. Θες να βλέπω εγώ. Όχι, θέλω να βλέπω εγώ. Είναι μια ιδέα αυτό. Ναι, είναι τέλειο. Πονάω. Το σπίτι μου. Βγάζει πίον, ρε μάλακα. Κοίτα, ρε μαύρο. Μπορείς να με γουνιέσαι. Όχι, πονάω. Έχει πολύ ακόμα. Το έχω σπάσει σωστά, ρε. Δεν έχει σπάσει τελείως. Γιατί. Θα σου πω κάτι, τον ρωτήσαμε πολλά πράγματα. Το νοσοκομείο δεν ρωτήσαμε. Εδώ εσύ χρειάζεται εγχείρηση. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Μόνο ξύλο δεν έχουμε παίξει. Έχουμε φτάσει στο ξενοδοχείο, παίζουμε ξύλο. Αυτός πήγε να με χτυπήσει τύπου για πλάκα και μου έχωσε μία στη μέση. Μετά πήγε να μου σπάσει το σπυράκι, δεν το κατάφερε, απλά με πονούσε. Και τώρα του ρίξα και το τσίρι γιατί με κούρασε. Μπαίνουμε στα Costa Coffee να πάρουμε έναν καφέ. Τι, ότι δεν θα το πω. Ότι δεν θα το πω, νομίζεις. Ήταν καταπληκτικό. Αφού λέω στον άνθρωπο, λυπάμαι που δεν το τράβηξα βίντεο και το εννοούσαμε όλη με την ψυχή. Αυτός όλη μέρα δεν έχει φάει ποτέ. Θέλαμε να πιούμε έναν καφέ και να πάρει κάτι μικρό να φάει. Να πάμε μετά να φάμε κανονικά. Μπαίνουμε λοιπόν στα Costa Coffee και έχει μια βιτρίνα μπροστά με γλυκά και με σάντουιτς και τέτοια. Λέει στο παιδί ότι θέλω ένα σάντουιτς με τάδε. Και του λέει μπορείς να πάρεις, επειδή είναι self-service. Και είναι ο Πάρης, σαν τον Τραβόλτα, έτσι. Τι έγινε παιδιά, και δεν καταλαβαίνει από πού ανοίγει το τζάμπι μέχρι που του λέει το... It's not glass. Του λέει it's not glass. Αυτό ταξίδι ξεκινήσει εξαιρετικά. Ναι, δεν είχε, για όποιον δεν το κατάλαβε, δεν είχε τζάμπι μπροστά. Άβαζες το χέρι σου και μπαίνες, αλλά... Αυτό δεν είχε όμως φαινόταν. Δεν το είδα. Είναι όλο τζάμπι, Σαμαρία είναι. Είναι πάρα. Σας είπα ότι είμαστε στην Πράγα. Περπατήσαμε λίγο, είμαστε χώμα. Έπαθα μια ωραία την κρίση πανικού. Δηλαδή δεν έπαθα στο αεροπλάνο, την έπαθα εδώ στο περπάτημα. Και τώρα ήρθαμε σε ένα μαγαζί να φάμε παραδοσιακό τσεχικό φαγητό. Που έχει μόνο όλο κρέας, ρε. Όλο κρέας. Και μπορεί να πεθάνουμε. Αλλά έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί το οποίο είναι πάρα πολύ chill, πάρα πολύ ήσυχο. Δηλαδή εδώ ερχόμουν να διαβάσω, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Το οποίο είναι πολύ περίεργο για ταβερνοειδές. Γιατί ξέρεις, τέτοιο θυμίζει. Τελικά τι πήραμε. Είναι λιωμένο τερί, γαμάει. Μου αρέσει ότι... Μας είχε πει ο Γιάννος ότι έχει κρέμα. Σαν τη γη στο κρέας. Θες να δοκιμάσεις. Σκέτη ή μαζί με το κρέας. Μαζί με το κρέας. Το κάνει μαλάκα. Σκληρός. Για να το έχει βάλει εκεί πέρα ο άλλος. Κάτι ξέρει.
Δεν κακό. Δεν κακό. Εσύ είπαμε πριν ότι δεν έχεις γευστικούς κάλικες. Έχει βάλει και φράουλα. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Μαρμελάδα. Τι κάνουν αυτοί, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό, τι τρώμε, χοιρινό. Για χοιρινό θα τρως το σιόλ. Μοσχάρι. Ναι. Μεσαντική και φράουλα. Δεν πρέπει να είναι φράουλα. Δεν καταλάβω τι είναι. Κεράσε. Τι είναι το πρόβλημά σου. Τρέχεις. Αυτό. Αυτό. Ναι, αυτό. Τρέχεις. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Έχω κοιμηθεί 4,5 ώρες. Έχουμε κάνει ταξίδι. Έχουμε κάνει και μισή ανηφόρα. Ναι. Που μας κορόιδεψαν. Μας κορόιδεψαν. Μας είπαν ότι είναι όλο ευθεία. Ναι. Και δεν είναι, μπρο. Έχει. Ναι. Έχει ανηφόρα. Πες ο φίλος σου, πες. Ο φίλος μου, ναι. Γιατί έχουμε έρθει μιλητή εδώ. Ο οποίος κατά τα άλλα, βέβαια. Κατά τα άλλα ήταν εξαιρετικός. Εγώ σε έκραξα γιατί με έχεις φορτώσει με την τσάντα σου. Ναι. Στήκανες και τη μηχανή μέσα και είναι πιο βαριά. Λέω αφού πεθαίνουμε τώρα. Έχουμε φάει. Δεν θα βγάλουμε πλάνο, δεν αλλά βγάζουμε. Να και εσύ πηγαίνεις και σε κυνηγάει σκύλος, ας πούμε. Είναι που δεν θέλω να λιποθυμίσω στον δρόμο, ρε. Εγώ όμως έχω την κάρτα του ξενοδοχείου. Πήραμε αυτό το ωραίο το ψητό τηγανιτό τυρί της Καταϊνέ. Το φάγαμε. Φάγαμε και σαλάτα. Και μέχρι να έρθει το κρέας, το οποίο έτσι κι είναι πάρα πολύ βαρύ. Γιατί είμαστε στην κεντρική Ευρώπη. Τι έχουν κάνει αυτοί. Αυτή τρώνε σαν τεράστια μερίδα. Τρώνε σαν τη γη. Αυτή τρώνε σαν τη γη με κρέας. Με κρέας, το οποίο όμως το κοροϊδεύεις, αλλά δεν ήταν κακό. Να σου πω κάτι, αλλά είναι φθηνό. Έλα, είναι φθηνό, αλλά δεν είναι ήταν κακό. Είναι σαν να βάζεις ζάχαρη στα μακαρόνια. Εγώ έφαγα ένα κομμάτι από το κρέας και πέθανα, δηλαδή το πιάτο μου φαινόταν σχεδόν ανέγγιχτο. Και νιώθω ότι μας κοίταξε η κυρία, γιατί πρέπει να της είπε κάτι άλλο μέσα. Εγώ το έφαγα επειδή αισθανόμουν άσχημα. Αυτό το έφαγε επειδή αισθανόταν άσχημα. Είμαστε και δύο με λαπραζόλ και οδεύουμε στο ξενοδοχείο να πεθάνουμε. Η ώρα δεν είναι καν 10, είναι 9:30. Λοιπόν, πρώτη εντύπωση από Πράγα. Σε ρωτήσαμε. Στα χέρια μου. Πρώτη εντύπωση από Πράγα. Θα πέσεις όταν περπατάς στον δρόμο, γιατί κοιτάς πάνω σαν βλάκας. Ναι. Είναι τα κτίρια, είναι καταπληκτικά. Σαν βλάκας. Δεν γαμιάσαι κι εσύ. Όχι, αλλού πήγαινε. Α, οκ. Νομίζω ότι τον είναι λάθος. Είναι κτίρια πιο ωραία από την Εθνική Βιβλιοθήκη και είναι McDonald's το κτίριο. Από φαγητό οι άνθρωποι δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα. Κανείς στην Κεντρική Ευρώπη. Μόνο τα ψητά τους αξίζουν. Ως τώρα, έχουμε φάει ένα πιάτο, έτσι. Έχουμε φάει ένα πιάτο, αλλά ξέρω. Τι, κοίτα τι ωραία που είμαι. Να μου φανεί λίγο. Η συζήτηση είναι πώς αυτό το κρεβάτι, το διπλό, μπήκε εδώ μέσα που έχει ένα πολύ μικρό παράθυρο. Ωραία. Και γιατί είχε αυτό το τύπο απελπισία. Εγώ θα έπρεπε να το έχω. Και από αυτή την παράλογη σκέψη φτάσαμε στο πώς το σπίτι σου έχει πιάνο. Δεν το ανεβάσανε από τις σκάλες. Και τι μου απάντησες. Εγώ σου είπα ότι το φέρανε με γερανό και το βάλανε από το μπαλκόνι, όπως κάνουν σε όλα τα πιάνα. Ναι, και σου λέω ότι στη δικιά μας περίπτωση, όταν ο παππούς μου είχε πάρει το οικόπεδο και έχτισε το σπίτι, του έκανε πολύ εντύπωση ότι 15 μέτρα πάνω από εκεί που είχε χτίσει. Στον αέρα, ήταν ένα πιάνο. Οι δικοί μου πήγανε και χτίσανε το σπίτι γύρω από το πιάνο. Το πιάνο υπήρχε εκεί στον αέρα. Ήταν μόνο του ή με σκηνιά. Ήταν μόνο του. Μόνο του. Ναι. Okay. Ο παππούς σου για να παίξει τύπου έκανε κάποια πατέντα. Όχι, ή... δεν μπορούσε να παίξει. Α, γι' αυτό χτίσατε και το σπίτι. Δεν έπαιζε πιάνο ο παππούς μου, όχι. Α, το χτίσατε αφού πέθανε ο παππούς. Δεν μπορούσε να παίξει ο παππούς μου. Γιατί δεν έφτανε. Ναι, ναι, ναι. Το φτιάξετε μετά που πέθανε ο παππούς στο σπίτι. Το πάνω. Ναι. Δεν πρόλαβε. Το χτίσανε δική μου και με αυτό το πράγμα στο μυαλό του. Ναι, αλλά πώς είχε φύγει. Για να παίξει ο πατέρας μου, όχι ο παππούς μου. Δεν έχει πολύ ωραίο φως και εγώ είμαι πολύ ωραία με βαμμένο μαλλί. Νιώθω πιο όμορφη. Όχι. Ε. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Θα σε σκοτώσω. Δεν το εννοώ. Όχι. Ωραία, θα το πω πιο γλυκά. Ναι. Είσαι πάρα πολύ όμορφη, με λίγο σαν και βύσινο. Με σίγουρη μαλάκα. Επόμενη μέρα! Τι έχω. Τι είπες. Τι έχω εγώ, πες μου. Πώς είσαι έτσι, Νιέργευρη. Πώς είμαι. Αυτό το γυαλί. Γυαλί είναι γιατί ξενύχτησα αυτό το βράδυ. Κοιμηθήκαμε στις 12 παρά. Έλα, ρε. Τι μου πες. Τι σου είπα, ότι είσαι σαν να πηγαίνεις η κυρία. Το άλλο. Έτσι θα έρθεις. Πάμε να φάμε αυγά. Έτσι τι! Πεινά, πάμε να φάμε αυγά. Στα αρχίδια μου. Καλά, γεια σου, να σου πω. Κοίτα, έχει φως. Ναι. Γεια. Γεια. Πάμε να με τις σκάλες. Γιατί? Να κατέβουμε μια φορά. Δεν είμαστε στο τέταρτο. Δεν είναι 9:30 το πρωί. Δεν υποστηρίζω το βράδυ ότι θα το κάνουμε το πρωί αυτό.
Ωραία. Τα κατέβαλα τη κάλυψη. Το είδαμε το κτίριο, μπορούμε να πάμε στο σανσέρ. Αυτό είναι το χαζέψι, θέλω να το πατήσω. Πίνακα, γι' αυτό ήρθα εγώ από τι κάλυψη. Προχώρα, εντάξει, τον είδα. Πώ είσαι έτσι, ρε Αγγλό. Εσύ πώ είσαι έτσι, ρε Μαλάκα. Το μαλλί σου τι έχει. Τι έχει. Τι θα είναι γρότσο. Δεν έχω καλή απάντηση, μην γράψετε τίποτα. Να σου πω, αυτό εκεί δίπλα από το κρουασάν τι είναι. Ρε εσύ, hey. Αυτό δίπλα από το κρουασάν. Δίπλα από το κρουασάν αυτό είναι. Φέρ' το λίγο, φέρ' το λίγο. Γιατί είσαι έτσι τώρα. Τα μισά πράγματα να τα ακουμπήσω που δεν κάνει, να τα αφήσω πάλι πίσω. Λοιπόν, δεν με νοιάζει τι θέλεις, πήρε πάρ' το μόνο. Αυτό που έπιασες, ξαναφέρ' το. Αυτό το ίδιο θέλω. Ποιο ήτανε. Στα αρχίδια μου, πάνω πάρ' μόνος. Εντάξει, τώρα δεν είσαι εντάξει. Τι έχεις φέρει και για να δω. Τρώω κάποιο είδους γιαουρτιού με chia seeds. Ναι. Γιατί είμαι πάρα πολύ υγιεινός τύπος. Ποιο πιάτο είναι αυτό. Αυτό δεν είναι πιάτο, είναι βαζάκι. Το προηγούμενο. Το δεύτερο, το τρίτο. Και το βαζάκι. Το βαζάκι του τέλου. Ναι. Ναι. Τι θέλεις να κάνω, αφού έχει λουκάνικα να τα φάω. Τι να κάνω. Αλλά και. Τι να κάνω. Θα αφήσω εκεί. Μας τα πάνε. Έχει πατήσει κάποιος κουμπί. Τι είναι καν αυτό. Γιατί. Θα περιμένω πολύ ώρα. Τι γελάς. Τι μου πες, τι θα μου κάνεις. Μασάζ. Αποκλείεται. Τι είπες, τι θα μου κάνεις. Θα σου στείλω κανένα TYN. Ναι. Καμιά ώρα, ναι. Να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Βαράει ρε μαλακα, βαράει. Αυτό είναι όντως ένα μαγαζί φτιαγμένο για μένα. Πάμε να δούμε τι έχει. Τι είδατε στην Πράγα. Πάπιες, πλαστικές. Αφού διάλεξα παπί και τελικά δεν πήρα το παπιοκάτσικο, παρότι είμαι εγώ το παπιοκάτσικο. Πήρα το νυχτερίδι που είχα δει στην αρχή. Έχουμε φτάσει στην παλιά πλατεία της Πράγας, η οποία είναι τέλεια και θέλω να μείνω εδώ για πάντα. Και τι γίνεται τώρα. Εμείς τώρα έχουμε έρθει λίγο λάθος ώρα, γιατί κάθε και ακριβώς είχε ένα ρολόι με σκελετούς. Και κουνιούνται σκελετοί. Και όλοι κάθονται εδώ και περιμένουν να χτυπήσει το ρολόι. Αλλά εκτός από αυτό, έχει πάρα πολλά κτίρια. Τα οποία έχουν πάνω περίεργα ρολόγια, πρέπει να έχει πάρα πολλές εκκλησίες. Ο πύργος που είδαμε χθες, ο πύργος της Πυρίτιδας, ήταν καταπληκτικός. Αγάπη μου, πώς βρέθηκες εδώ. Λίγο δεξιά άνοιξε. Γι' αυτό. Είμαι με λάθος φακό, δεν μπορώ να βγάλω σωστό βίντεο. Φορώ αυτό το παλτό, ωραία. Και πίσω. Ήταν δεμένο, γιατί τα δένουν αυτά. Και είχα ξεχάσει να σπάσω τη γλωστή. Και μου λέει, έκανες εσύ τέτοιο στυλιστικό ατόπιμα. Και του λέω, το μοναδικό στυλιστικό ατόπιμα που έχω κάνει είναι που το έχω μαζί σου. Και εδώ και 10 λεπτά γελάει μόνος του στον δρόμο. Είναι εδώ για να τον βρίζω. Σακουλάκια για τα κακάκια των σκύλων. Ναι. Γιατί με δείχνεις το ίδιο πλάνο αυτό. Ωραίος ο καφές που ήθελες να πιεις. Θα φάμε και λίγο περιστέρι, θα σου πω. Φάμε λίγο περιστέρι. Ναι, ναι. Το ψήνουν εδώ. Ναι, μου χωρεί. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το κρέας που βλέπαμε πριν στον δρόμο. Αυτό είναι κάτι πατάτες με μπέικον και λάχανο το οποίο φορσαμρίζουν υπάρχει παντού. Και λουκάνικο και μπύρα. Μας το πάνε τα περιστέρια και τρομίζουν. Ρε, άμα μας το πάνε τα περιστέρια θα το λαθώ.
Σου είπα ότι άμα πέσω από εδώ τώρα με έχασες. Σου είπα ότι αν πεθάνεις θα μου δώσει η οικογένειά σου αποζημίωση για την ψυχοθεραπεία που θα χρειαστώ μετά. Δεν έχει λεφτά. Αυτά που είναι τα δικά σου, αντί να πάνε στα αδέρφια σου, θα πάνε σε μένα. Γιατί ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές κοστίζουν. Έλα, πιάσε με, να μην πέσω. Αγάπη μου, έχουμε μια απόσταση. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή στην κάμερα, αλλά έχουμε. Έχουμε γενικά μια απόσταση, ναι. Έχεις δίκιο. Εγώ είμαι έξυπνη, εύστροφη και μορφωμένη, ενώ εσύ όχι. Θα φάω τέτοιο ντύζ. Τέτοιο ντύζ θα πάω στο βίντεο. Εδώ έφερε το άλλο. Το άλλο ήταν καλό, ρε μου λέγα. Το τράβηξε και θολό ολόκληρο. Ναι, το ωραίο είναι, έχει κάτι. Ναι, είναι καλλιτεχνικό. Τι έκανε εκεί. Έβαλα μπύρα σε αυτό το ποτήρι. Γιατί είμαστε μέσα. Γιατί σ' αρέσει το ξενοδοχείο. Λέει αυτός, να ξαπλώσουμε λίγο, να κοιμηθούμε. Βάζω εγώ ξυπνητήρι. Μου λέει τι κάνεις εκεί. Λέω βάζω ξυπνητήρι για να μην κάτσουμε εδώ για πάντα. Ξυπνάμε. Του λέω έλα σηκώ. Μου λέει έλα λίγο ακόμα. Κάνα δύο φορές και μετά σηκωθήκαμε και ήταν 9 και. Από τις 5. Και τώρα είμαστε μέσα και τρώμε παραγγελία. Τρώγεται αυτό που διάλεξες. Πατάτα που διάλεξες εσύ. Έτσι. Με έχει μία ώρα να προσπαθήσω να διαλέξω πια εμένα. Δεν βοηθάει καθόλου. Στο τέλος του λέω, αφού σου το έδωσα να το πάρει, να πάρω τη σκατά δέλη, του λέω: θες καμιά πατάτα. Και μου λέει: πάρω ό,τι θες. Και πήρα κάτι πατάτες που φαινόντουσαν λεπτοκομμένες και τραγανές. Φαινόντουσαν, είπα. Καλά έχει πάει δεύτερη νύχτα, Τζίχια. Επόμενη μέρα. Λίγο αναπρόπρετο. Τι. Τι. Τίποτα. Λέει. Γιατί. Το μοναδικό καλό πράγμα που θέλω να πεις. Είπα ότι ήταν λίγο inappropriate αυτό που συμβαίνει εκεί. Καλημέρα. Η ώρα είναι πιο αργά από ό,τι θα έπρεπε, as always, με εμάς τους δύο, παρότι σηκωνόμαστε για το πρωινό. Μετά το λούζουμε κάπως. Δεν φταίω εγώ. Εσύ ήθελες να... Κάνεις 3 ώρες να βαφτείς, γι' αυτό. You should try it sometime. Είπα για τον καφέ, πρόλαβα να πω. Που έγινες χαλιά. Γιατί τα ρίξες μόνη σου όλα πάνω. Όχι, δεν τα ρίξα μόνη μου. Πρώτα με έκανες σε χαλιά και μετά τα ρίξα και μόνη μου. Μπήκα μέσα στο καφέ και προσπαθούσε αυτός ο καψερός να μου εξηγήσει ότι επειδή εγώ ζήτησα 2 double cappuccino, αντί να μου χρεώσει 2 cappuccino και 2 espresso, που είναι η έξτρα δόση, θα μου χρεώσει 2 flat white για να πληρώσω λιγότερα. Και εγώ δεν πολύ καταλάβαινα τι συνέβη. Ζήτησα ζάχαρη να βάλω, να κατέβα τον καφέ, τα έκανα όλα κόλλο. Και γενικώ είναι πολύ ωραία φάση όταν πηγαίνει σε μια ξένη χώρα. Και νιώθει άβολα. Γιατί με κοιτά έτσι. Για να νιώσεις λίγο άβολα. Ευχαριστώ, ρε, είσαι πολύ καλός. Καταφέραμε να βρούμε τρόπο να φτάσουμε στη στάση του τραμ που χρειάζεται να πάρουμε για να πάμε στο κάστρο. Ρωτήσαμε και μια κυρία μας, είπε ότι βγάζουμε εισιτήριο μέσα. Θέλουμε. Το 22. Έχετε. Α, οκ. Τι, λέω το κομμάτι μου, με τόσα τραμ που έχει η Φουκουπόλη, αναρωτιόμουν πώς πεθαίνουν το χρόνο από τραμ. Μόνο πέρσι. Ναι. Είχε 1240 ατυχήματα με τραμ, με αυτοκίνητα, 83 με πεζούς, 4 πεθάναν. Μόνο 4. Ρίπ. Τι. Μόνο 4. 4 το χρόνο. Είναι λίγοι. Είναι λίγοι, ναι. Δεν έχουν και πολλούς βέβαια. Α. Δεν είναι να κόβουμε τώρα. Τι πληθυσμό έχει. 1.360.000. Εμείς έχουμε 4 στην Αθήνα. Ναι, έχουν κόσμο. Πρέπει να δούμε περισσότερους, λες. Τι. Τι. Σε έφερα και σε κάστρο. Εδώ είναι η στάση του τραμ, βέβαια. Το κάστρο είναι εκεί. Τι αρμογητάτε εκεί. Είσαι χαζή. You are the fucking star. Τι είμαι. Και το μπούτσο. Τι. Δεν είπα αυτό. Όχι. Όσοι είστε από παλιά σε αυτό το κανάλι θα ξέρετε ότι έχω ένα μικρό ζήτημα με τα κάστρα και τις εκκλησίες. Και πραγματικά αυτή η εκκλησία ήταν αδιανόητη. Δυστυχώς επειδή δεν υπήρχε οδηγός στα αγγλικά, δεν μπορούσαμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό δεν είχε σχεδόν καμία σημασία, διότι οτιδήποτε είδαμε μέσα στο κάστρο ήταν πανέμορφο. Ο ναός λοιπόν που συναντήσαμε στην αρχή είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βίτου, ο οποίος είναι και η Μητρόπολη της Πράγας και, όπως μάθαμε αργότερα, χτιζόταν επί 600 χρόνια.
αυτό ένα που θέλω για το σπίτι. Και άμα είσαι κακό κορίτσι. Θα σου. Νομίζω ότι θα σου πήγαινε πάρα πολύ αυτό. Αυτό. Πρωτίστως γιατί δεν θα φαινόσουν καθόλου. Αυτό είναι, για μένα είναι το καλύτερο πράγμα από όλα εδώ, οι πότες και τα λοιπά. Αυτό θέλω να βάλω. Και αυτό είναι ωραίο. Ας έρθει αυτό το φόνο. Βγαίνοντας από το ναό, ο οποίος είναι μάλλον το πιο εντυπωσιακό πράγμα μέσα στο κάστρο, βρεθήκαμε στην Οδό των Αλχημιστών ή στο Χρυσό Σοκάκι. Ο μύθος λέει ότι εδώ ζούσαν οι αλχημιστές του Αυτοκράτορα που προσπάθησαν να τον πείσουν πως θα φτιάξουν χρυσάφι από μολύβι, τη φιλοσοφική λίθο ή το ελιξίριο της ζωής. Γι' αυτό και ονομάζεται Οδός των Αλχημιστών. Στα τέλη του 18ου αιώνα ζούσαν εδώ καλλιτέχνες και έτσι για ένα πολύ μικρό διάστημα στο μικροσκοπικό σπίτι με τον αριθμό 22 έζησε ο γνωστός συγγραφέας Φρανς Κάφκα. Τι θέλεις? Το φακό. Τι, δεν σ' ακούω. Το φακό. Το φακό, ναι, τι. Το βάλουμε. Πού είναι η τσάντα? Στην πλάτη. Έλα να το βάλεις. Έλα. 287 σκαλιά, το μπούρτζι έχει περισσότερα. Αν πεθάνω, πώς θα με κατεβάσουν κάτω, δεν ξέρω που δεν έχω φάει, ρε. Και ήδη κουράστηκα, στα πόσα σκαλιά είναι, στα μέτρησες. Εσύ που παίρνεις ασανσέρ για να πας στο δεύτερο. Ναι. Αυτό είναι το ανεβαίνω με τον πύργο, το πάρτε ένα. 287 σκαλιά, το μπούρτζι έχει περισσότερα. Δεν το πάρτε ένα, γιατί δεν θα βγεις ένα πάρτε αυτό, ρε. Ήταν 150 κορώνες στο εισιτήριο, είναι για κάθε θερμίδα που θα κάψει μέχρι να ανέβει. Διακόσια 297. Ναι. Ωραία. Πώς είσαι? Θα θέλω να βγάλω. Πώς θέλω να βγάλω. Δεν θέλω. Και δεν έχουμε βγει ακόμα έξω. Από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που μπορείτε να δείτε μέσα στο κάστρο είναι η ανάβαση στο νότιο πύργο, ο οποίος φτάνει περίπου τα 100 μέτρα ύψος. Τι έχει εδώ? Εδώ είναι αυτός που βαράει, καμάνι. Αυτός που βαράει είναι... Βλέπεις που έχει ακουστικά. Για να μην πεθάνει. Όχι, ναι, ναι, για να ακούσεις και να κάτσεις. Το βλέπουμε αυτό. Εκεί πάνω ανεβήκαμε. Κάναμε 300 σκαλιά πύργο. Ναι, πάνω και κάτω. Το θέμα είναι ότι χρειάζομαι μπύρα λουκάνικα. Ναι, αλλά και... Και πουτάνες. Τι? Δεν περνάει αυτό. Το κόψτε. Πώς φάνηκε? Πληρώσαμε 150 κορώνες εισιτήριο για να ανέβουμε. Ναι. Και έχουμε κάψει περίπου 150 θερμίδες με αυτό το δρόμο. Άρα πληρώσαμε γυμναστήριο με θέα. Ναι, 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 πληρώσαμε γυμναστήριο. Εγώ πήγα να πεθάνω κάπου στη μέση. Μπορείς τώρα άφοβα και χωρίς τύψεις να φας. Τα πάντα. Όχι τα πάντα. Γιατί? 150 θερμίδες είναι αυτές. Νόμιζα επειδή τα πάντα είναι είδος προς εξαφάνιση. Όχι. Δεν έχω φάει τίποτα από τις 10 και κάτι που τελειώσαμε το πρωινό. Η ώρα είναι 4:30. Θα πεθάνω της πείνας. Κατουργέμαι. Φάση θα λιποθυμίσω. Φάση θέλω να μείνω σε αυτό το σπίτι. Άσχετο. Μαλάκα, δες τι ωραίο που είναι. Δηλαδή, σκέψω αυτή να ήταν η πλατεία του χωριού σου. Εδώ βλέπεις είναι η ταβέρνα. Και εδώ έχει συντριβάνει η πλατεία. Όχι. Δεν είναι πολύ κόζι, θα έλεγα. Τι λες, ρε. Συνεχίζω και λέω ότι γενικότερα να έχετε στο νου σας ότι μας πήρε πόσο, περίπου 4 ώρες. Η όλη φάση. Ναι. Δεν πήραμε όλα τα εισιτήρια. Πήραμε το εισιτήριο το βασικό και το εισιτήριο που ήταν για να ανέβεις πάνω στον πύργο. Παραχέλω ένα εισιτήριο για κάποιες άλλες εκθέσεις που είχε εδώ μέσα, γιατί είχε πάρα πολλά πράγματα. Μόνο λοιπόν αυτό το βασικό μας πήρε 4 ώρες. Τι είναι εδώ? Starbucks. Γι' αυτά πληρώσαμε και για τους δύο 41 ευρώ, κάτι τέτοιο. Γιατί αν έχεις κάμερα, πρέπει να πληρώσεις 50 κορώνες, που είναι περίπου 2,5 ευρώ. Οπότε γενικά, ναι, άμα πας και στον πύργο, είναι λίγο τσιμπημένο. Αλλά total worth. Δηλαδή, ακραίο worth. Επίσης, μέσα εδώ στη φάση του κάστρου έχει πάρα πολλά μαγαζιά και random cafes και τα λοιπά και εστιατόρια και Starbucks for some reason. Και νιώθω ότι αν θέλεις να το περπατήσεις όλο και να κάνεις και τους κήπους και τα λοιπά, πρέπει να είσαι εδώ από τις 9 το πρωί. Επίσης, νυχτώνεις, δηλαδή σε 10 λεπτά θα είναι νύχτα εδώ. Και να περπατάς. Βέβαια, αν έρθεις καλοκαίρι, δεν χρειάζεται όλο αυτό. Και από κάτω έχει και. Γιατί έχει φουλ κήπους και δάση. Τύπου εδώ κάτω, όπως ερχόμασταν, είδαμε ότι έχει και μονοπάτι. Πώς την πατήσαμε έτσι? Πώς την πατήσαμε έτσι και είναι ο στενότερος δρόμος της Πράγας κλειστός μέχρι 23 Φλεβάρι.
τίποτα. Πεινάω. Πεινάω. Πάμε να φάμε. Αυτός είναι ένας πύργος που δεν με ανεβάζεις πάνω, γιατί δεν με έχεις αμπεργύπησα. Ναι. Και το, πού είναι το στέμα σου, πριγκίψα? Δεν μου έχεις πάρει ούτε στέμα. Α, ναι. Και το στενότερο στενό της Πράγας είναι κλειστό και πέραφε από κάτω The Devil. Το κλείσε ο διάολος. Είμαστε στη γεφύρα του Καρόλου. Τώρα είναι βράδυ και δεν βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι αρκετά υποφωτισμένο, έχει έτσι ατμόσφαιρα. Και υπήρχε ένα άγαλμα του Άγιου Ιωάννη, το οποίο για κάποιο λόγο είχε κόσμο γύρω γύρω και το ακουμπάγαν όλοι. Και λέμε, γιατί το ακουμπάνε? Και μπήκαμε και διαβάσαμε ότι κατά τη διάρκεια της... Γιατί το ξέχασα, πώς το λένε? Πώς το λένε, αγάπη μου? Δεν έχω ιδέα για την πράγμα. Δεν τι θες να πεις. Ήταν priest. Ήταν παπάς. Στο κόρτο, ας πούμε, του βασιλιά, αγάπη. Στην αυλή του βασιλιά, άσε να μεταφράζω εγώ. Ναι, υπάρχει μια έντριγκα εκεί, η γυναίκα του βασιλιά του έκανε ένα confession. Η βασίλισσα δηλαδή. Έκανε ένα confession στον παπά, κάποια μαλακή έκανε. Ναι. Και δεν το είπε αυτό στο βασιλιά και ο βασιλιάς είπε πια, τώρα θα πεθάνεις. Έλεγε το άρθρο ότι η confession έκανε, λέει, μη ρωτάτε, δεν θέλουμε να έχουμε κι εμείς την ίδια μοίρα, διότι ναι, τον πήρε ο βασιλιάς και τον έριξε στο ποτάμι. Ακριβώς. Βέβαια λέει ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν αυτός ο λόγος, ότι κάτι έπαιζε με έναν εχθρό του βασιλιά. Και τι γίνεται τώρα? Ο θρύλος λέει ότι αν ακουμπήσεις το άγαλμα, αν το χαϊδέψεις, αυτό είναι κάτι που θα σου φέρει καλή τύχη και θα γυρίσεις, λέει, πίσω στην Πράγα. Ασφαλής. Α, το έλεγε και αυτό, το παρατήρησα. Πώς λέμε στο καρδάκι, άμα πιείς νερό, θα γυρνάς πάντα στο νησί? Το ίδιο. Το ακουμπήσαμε. Αλλά και το άγαλμα. Φορά που περνάμε από ένα πολύ ωραίο κτίριο, βασικά από ένα πολύ ωραίο κάστρο ή πύργο or something, λέω στον Πάρη, εδώ θέλω να μείνω, εδώ θέλω να μείνω, εδώ θέλω να μείνω. Δείξε για ποιο κάστρο μιλάμε. Ναι, λέω γι' αυτό εδώ. Αυτό εδώ, εντάξει. Αν αυτό είναι πιασμένο, το άλλο που μας θα πριν σου κάνει. Ναι. Ναι. Αλλά... αλλά είναι λίγο μακριά. Είναι λίγο μακριά από το σούπερ μάρκετ. Ναι. Εντάξει, μαλακία. Θα πηγαίνει εσύ. Θα πηγαίνει κάποιο άλλο. Ναι, δεν θα πηγαίνει εσύ. Δεν σε νοιάζει. Άμα μένω εδώ, θα πηγαίνω εγώ στο σούπερ μάρκετ. Κοίτα που πετάνε, τι είναι αυτά, πουλιά. Νυχτερίδια, τι είναι. Πόσο γαμάτα θα είναι, νυχτερίδια όμω. Όχι, είναι. Είναι νυχτερίδες. Είναι νυχτερίδα, νομίζω, ναι. Πόσο γαμάει που τα μισά κτίρια επίση είναι ζωγραφισμένο στο χέρι απ' έξω. Τι που τη φάση. Πεθαίνουμε, τρέχουμε να βρούμε φαγητό σε ένα μαγαζί που μας πρότεινε ένας από εσάς. Γενικώς, εμένα από ένα ημέση μου του πάρει πριν τα πόδια του πηγαίνει έτσι. Αλλά κυριολεκτικά δεν το κάνει για το βίντεο. Και φτάνουμε εδώ και βλέπουμε άλλη μία ταμπελίτσα τέτοια, σαν αυτή που είδαμε στο πιο στενό στενό, που τι λέει, πούλους λέει, δεν είναι ανοιχτό. Είμαστε κοντά στο λοκάλ όμως και είναι νωρίς. Πάμε στο λοκάλ. Πάμε, πάμε. Να το λοκάλ! Θέλω να σου πω ότι είσαι γκρινιάρης, εκτός από γκρινιάρης. Δεν ξέρεις τι σημαίνει τα μισά πράγματα και θα έπαιρνες το ταρτάρ. Θα λες, θα είμαστε εδώ με στερμπίνη μετά, θυμάσαι, που έχει το ταρτάρ και το κρύβι κάτω από το τέτοιο τραπεζάκι, κάτω από το δασάκι, ξέρω εγώ. Δεν καταφέραμε λοιπόν να πάμε στο άλλο, που ήταν το μαγαζί που ήθελα να πάω, γιατί το παιδί μου είπε ότι έχει το σνίτσελ. Πήραμε σνίτσελ εδώ, δεν ξέρω αν θα είναι το σνίτσελ όμως. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό το γύρω-γύρω με τα φουτάκια? Αν και έχει πάρα πολύ φασαρία εδώ. Το μαγαζί που φάγαμε προχθές ήταν πάρα πολύ ήσυχο και μου άρεσε πολύ περισσότερο. Θέλω να πω ότι στόχος ήταν να πάμε να φάμε και να συνεχίσουμε τη φάση μας. Κάτι το οποίο προφανώς δεν κάναμε. Εντάξει, και εσύ. Δεν ξέρω ποιον κοροϊδεύουμε. Πώς θα τη συνεχίζαμε τη φάση μας? Στα Primark! Που στις 9 ώρα το βράδυ πάνε για ύπνο οι άνθρωποι αυτοί. Στα Primark! Εν πάση περιπτώσει, εγώ πέθαινα και δεν μπορούσα να πάω ούτε στα Primark. Γύρισα στο ξενοδοχείο να πεθάνω και να κάνω ένα μπάνιο. Και έστειλα τον Πάρη να φέρω κοκακόλες και ξέρετε τι άλλο έφερε. Το θυμάσαι αυτό? Το είχαμε φάει με τον Αλέξανδρο και στη Βιέννη. Αλλά είναι κρύο, γαμώτο. Έπρεπε να είναι ζεστό. Ωραίο, είναι πολύ ζάχαρη το μπάνιο. Επόμενη μέρα! Είναι μια καινούργια μέρα στην Πράγα. Έχουμε σηκωθεί νωρίς. Δεν θα γιατί... το φαινότανε βέβαια. Τι? Αν δεν ήξερες τι ώρα είναι. Ότι είναι μια καινούργια μέρα. Είναι λες και είναι αυτό το απόγευμα. Ναι, εν πάση περιπτώσει είναι μια καινούργια μέρα. Να τα ψαρόπουλα. Πώς τα είπα χθες? Νερόψαρα. Ναι, τα νερόψαρα. Πηγαίνουμε σε ένα νησάκι που είναι πάρκο. Και ήθελα να πω ότι έχει καγκούρους και στην Τσεχία. Μόλις πήγαμε να πάρουμε καφέ από μάλλον ένα ξενοδοχείο. Πάπιες! 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 Δεν φαίνονται. Κεράζει το που...
το νερό ψαρό με το. Σε αυτή τη γέφυρα μας τα χθες το βράδυ. Αυτή είναι η γέφυρα του Καρόλου, ναι. Από εκεί θα γυρίσουμε, αυτό τον κύκλο θα κάνουμε. Εκεί είναι το κάστρο που ήμασταν χθες και εμείς πηγαίνουμε τώρα κάπου εδώ. Σε αυτό το νησάκι να περπατήσουμε γύρω-γύρω στο ποτάμι. Ήθελα να πω ότι πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο να πάρουμε ένα καφέ. Να πεις ότι πέρασε όμορφα. Δεν πέρασε όμορφα τώρα, του πιάσαν το κολαράκι λίγο. Όχι, όταν μου το πιάνει, εσύ περνά όμορφα. Όταν μου το πιάνουν για να δώσω 4,5 ευρώ για ένα μονό καπουτσίνο, δεν περνάω καλά. Χωρίς καπάκι. Χωρίς καπάκι και βάζει. Ζάχαρη μόνο σου, ρε. Αυτά. Δεν είναι ωραία πράγματα. Τώρα καταλαβαίνω γιατί όλοι έχουν καφετιέρα σπίτι τους. Τι άλλο θέλω να πω. Δεν θυμάμαι αν τα γάντια μου είναι γάτα. Όχι. Αρχίδια σου. Το βλέπεις ότι πηγαίνουν αντίθετα στο ρεύμα και μένουν στο ίδιο σημείο. Πάνε οι πάπιες. Κάποιος εξαφανίζει τις πάπιες. Ένα νέο μυστήριο στην Πράγα. Ο μαλακά της τραπεζής, όντως ρε. Λες να τρώει πάπιες αυτό. Πάπια. Πάπια έχω μόνο μπισκότα μαζί μου. Ε, μη φοβάσαι, ρε, αφού ζητάει. Έχουμε εδώ πέρα 4-5 πάπιες μαζί με σένα. Α, κι εγώ είμαι πάπια. Θα πει. Ω, τσακώνονται, ρε, τσακώνονται. Θέλω αυτή την πάπια, ρε. Oh, το έχει πάρει και απλά τρέχει. Τρέχει, πηγαίνει κάτω, τρέχει. Προσπερνά την άλλη πάπια. Φτάνει στην άκρη, ακόμα δεν το έχει φάει. Ακόμα δεν έχει φάει, κυρίες και κύριοι. Πήρε το μπισκότο, το φύγει μέσα στο νερό. Είναι τρελό. Αυτό που συνέβη είναι τρελό. Γυρνάει πίσω, έχει φάει το κομμάτι μπισκότο, κυρίες και κύριοι, το φύγει μέσα στο νερό και γυρνάει πίσω χωρίς ντροπή. Αυτή εκεί είναι, δεν είναι αυτή, μην την μπερδέψετε. Είναι ξεδιάντροπη. Θα με φάνε. Αγαπητοί μου, τι είναι αυτό. Είναι κάστορα. Oh. Αυτό είναι κάστορα, δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Ναι, δεν μπορώ να κάνω φόξο. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ ζωή μου από κοντά. Κι άλλο, βγαίνει κι άλλο! Κούτο. Κάτσε εκεί! Μαλακά είναι αρουραίο στο νερό, όντω. Κάστορα. Είμαι φάινη! Δεν ξέρω αν τα κόλουν αυτά. Αν δεν θέλει μπισκότο. Αγνήθιο. Φοβάμαι λίγο. Λίγο φοβάμαι. Ρε, έχουν τεράστια δόντια, φοβάμαι. Τι κάνει, ρε, τρελό. Τρεις ώρες πλάνα, μόνο κάστορες. Έχει πέσει τρελό σύρμα, ρε. Αυτός ο κάστορας εδώ, αυτός ο ξανθός ο χοντρός, δες να πώς πηγαίνει. Έχει τρομερό στυλ. Έχει τρομερό στυλ, είναι θρασίτατος και είσαι εσύ. Εντάξει, βλέπεις εδώ. Εσύ είσαι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση ώρα όμως θα το κάνουμε αυτό έτσι. Κοίτα με τους πηγαίνει. Τι παίζεται. Όπα, έφυγε ο άλλος, κατάλαβε ότι δεν θα τον προλάβει. Μαλάκα, άλλος πάει και κλέβει φαΐ από τα μικρά καστόρια, ρε. Του πήρε το μισό φαΐ. Δεν κατάφερε τον άλλο και πήρε το μισό φαΐ από τούτο εδώ. Νόμιζα ότι ήταν σταθερό αυτό. Ναι, για να σε δω. Για να σε δω. Περίμενε. Με αυτόν τον ρυθμό θα τελειώσεις σε κάνα 20 λεπτό γενικά. Απ' την αρχή. Φαϊτούμπα, ρε. Αυτά. Ποιο είναι το American Ninja Warrior, πώς λέγεται. Δεν είμαι μόνο εγώ με τις πάπιες που τρώω χιλόπιτες. Πήραμε λάθος τραμ. Από τη λάθος πλευρά βασικά μάλλον το πήραμε, δεν κατάλαβα τι έγινε. Το καταλάβαμε νωρίς και όπως πήγαμε να πάρουμε το τραμ που έπρεπε να πάρουμε για να φύγουμε, απλά ήταν εκεί και γενικώς κάθε φορά που πρέπει να αλλάξουμε τραμ ή να πάρουμε τραμ, ή είναι εκεί σε 2 λεπτά ή είναι εκεί αμέσως, παντού έχει τραμ, πηγαίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα, δεν είχε χρειαστεί να περιμένουμε πάνω από πόσο, τι να σου πω. Περιμέναμε λίγο το 22 και όταν λέω λίγο εννοώ 1,5 λεπτό. Ναι, 2 λεπτά. Δεν έχω δει καλύτερη συγκοινωνία ζωή μου ever. Εσείς έχει πάρα πολύ ησυχία και μόνο εγώ μιλάω τώρα και είναι περίεργο. Πού πάμε τώρα? Στο Visegrad. Είναι κάστρο. Έχει κημητήριο.
Τι είναι? Και αυτό. Όπου και να πάω, η Τσεχία με πληγώνει. Αυτό το δεντράκι. Ναι. Μου θυμίζει εσένα. Γιατί σου θυμίζει εμένα? Γιατί θέλει βοήθεια. Τι πάει να κάνεις, κυρία Ταρτζάν? Είναι πως adventurous είμαι, δεν χωράει το πολύ. Ναι, βάλε και το άλλο και μαζί. Δεν χωράει. Κάντο ρε που σου λέω. Η προσπάθεια με τα πόδια απέτυχε. Πάμε να το κάνουμε, αλλά και... Αλλά και αυτό είναι τέλειο. Μάλιστα. Αυτό είναι τέλειο. Δεν έχεις ιδέα που σου ρωτήσω. Δεν έχεις ιδέα. Πρέπει να πάω με περισσότερη φορά. Όχι! Λες και έχω βγάλει το παιδί μου βόλτα, αισθάνομαι. Το τρίχρονο παιδί μου βόλτα. Ούτε καν στην εφηβεία, ρε. Να πιω μια μπύρα. Ο μικρός Παρούλης κάθεται και κλαίει. Γιατί φοβάται να ανέβει πάνω στο παιχνίδι επειδή είναι πιο βαρύς. Υπάρχουν σπίτια στα Πατήσια που είναι μικρότερα. Πήραμε λοιπόν το τραμ για να έρθουμε μέχρι εδώ, που είναι η ανατολική πλευρά της πόλης. Είχαμε πάρει εισιτήριο σαν νόμιμοι πολίτες νομοταγής μια μισή ώρα. Το οποίο όταν θέλαμε να πάρουμε το τραμ για να έρθουμε προς τα εδώ ήταν 20 λεπτά λιγμένο. Δεν ήθελες να βγάλεις εισιτήριο. Ήθελες να βγάλεις εισιτήριο. Εγώ έλεγα ότι ας μην βγάλουμε, εντάξει, ναι, να το γιολάρουμε. Είχες πάθει σχεδόν κρίση πανικού μέσα στο τραμ. Και αφού φτάνουμε λοιπόν εδώ πέρα, τι κατεβαίνεις και λες? Γιατί είχε αρχίσει να βρέχει. Ήρθαμε να δούμε εδώ το κινητήριο και είχε αρχίσει να βρέχει. Και ίσως ήταν σε φάση, όχι ρε γαμώτο. Τζάμπα ήρθαμε. Και λέω εγώ όντως. Αγάπη μου, ναι, ο τάφος του Κάφκα είναι 15 λεπτά περπάτημα από δώρο, μαλάκα. Και βρέχει γάμο το σπίτι μου. Αυτός δεν θα έρθει σε εμάς όμως. Δηλαδή, αν δεν πάμε εμείς. Δεν μας έχει πιάσει η βροχή. Δεν περπατήσαμε ένα χιλιόμετρο για να βρέχει σοβαρά κανονικά. Και τώρα δεν γυρίσαμε πίσω με το τραμ. Όλο τον δρόμο περπατήσαμε μέσα στη βροχή για να πάμε κάπου να βρούμε, να κάτσουμε ένα λεπτό. Να σταματήσει αυτή η παράνοια. Εκεί που ήμασταν δεν είχε τίποτα πέρα από ένα βενζινάδικο και μαγαζιά για τάφους. Είχε και ένα λουλουδάδικο. Και ένα λουλουδάδικο, γιατί είναι κημητήριο εδώ. Όλο αυτό το τεράστιο πάρκο είναι κημητήριο. Το οποίο και πανέμορφο γάμο το σπίτι μου. Ξαναγυρίσαμε εκεί που μας άφησε το τραμ. Και τώρα εδώ έχει μόνο KFC και Starbucks και μαλακίες. Τζάμπα πήγαμε και ήρθαμε, θα πει κανείς. Αλήθεια είναι. Και αυτό, και δεν αντέχω άλλο. Και κατουργέμαι. Ήρθαμε στο εμπορικό και τρώμε McDonald's. Για να σωθούμε από τη βροχή. Για να σωθούμε από τη βροχή, που σιγά τη βροχή εντωμεταξύ μου είχαμε ομπρέλα, καλά θα ήμασταν. Αλλά τέλος πάντων, βλαμμένη βροχή. Αντί να βρούμε μια ωραία ταβέρνα, να κάτσουμε σαν άνθρωποι, δεν είχε. Όχι ότι δεν πήγαμε εμείς. Σωθόμαστε εδώ και τρώμε αηδίες. Έχουμε σπαταλήσει 25 λεπτά από τη ζωή μας επειδή ο Πάρης δεν ήθελε να πάει στις πάνω τουαλέτες που ξέραμε που είναι, και τελικά οι τουαλέτες του τρίτου και του δευτέρου ρόφου ήταν το border και τώρα είναι στον πρώτο εκεί κάτσε που γυρνιάζει. Όλη η φάση έγινε μόνο και μόνο για να μας τη χαλάσει και να τρέχουμε να τρώμε Max Sapio Mall, διότι κατά πόσο πιθανότητα η βροχή σταμάτησε κανένα δεκάλεπτο μετά και τώρα έχει βραδιάσει. Έκλεισε το μέρος που είναι τάφος του Κάφκα, που είναι στο διπλανό κημητήριο από αυτό που είμαστε τώρα. Αυτό μείνει μέχρι τις 7, του Κάφκα μείνει τις 4 η ώρα, είναι 5. Έχει σκοτεινιάσει, δεν βλέπουμε πολύ καλά και είμαστε σε ένα πανέμορφο κατά τα άλλα νεκροταφείο. Δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει αυτό. Αυτά. Και αν θυμάμαι καλά, είναι το δεύτερο πιο άσχημο κτίριο στον κόσμο. Ιδιαίτερα και βράδυ και δεν φαίνεται. Γενικά δεν γίνεται πολύ να έχουν φως αυτή εδώ στην Πράγα. Γιατί κάμερα σήμερα, τον εαυτό θα δείχνει. Θες να περάσουμε απέναντι, να πάρουμε κανένα τραμ που έχουν περάσει όλα. Να πάρουμε κάποιον άμα το φυλάτε. Ρε μαλάκα, τι κάνουμε εδώ πέρα. Έχουμε δοκιμάσει, έχουμε ανέβει όλα τα τραμ της Πράγας. Δεν μπορείς να κοιτάξεις τη διαδρομή να πάμε σωστά σαν άνθρωποι. Έχουμε ανέβει σε 15 τραμ, ρε μαλάκα. Είναι δυνατόν. Είμαι έξαλλος.
Κοίτα, το βλέπεις τον Τζιοβάνι εκεί πέρα. Ήμασταν εδώ πριν από 2 ώρες, ρε μαλακά. Δεν έχουμε κάνει τίποτα 2 ώρες. Απλά παίρνουμε τραμ και πηγαίνουμε δεξιά-αριστερά. Το καταλαβαίνεις. Είμαστε στο ίδιο σημείο. 2 ώρες μετά. Πεινάω. Θέλω να πάω να κάνω κάτι άλλο. Τι δοκιμάζουμε τα τραμ. Αυτή είναι η φάση μας εδώ. Έχουμε να δοκιμάζουμε τραμ. Τι κοιλάς. Μπαίνει στο κινητό, κοιτάει. Να σου πω, έχω βρει το 15. Το έκανε μια διαδρομή, έκανε ένα πι, έκανε και πήγαινε έτσι και λέω, αυτό δεν βγάζει νόημα, ρε μαλέκα. Εγώ φταίω, μου λέγε. Δεν βγάζει νόημα. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι το έχουν με τα τραμ, όλοι να περνάνε, πηγαίνουν παντού. Είναι δυνατόν να μας κάνει πι να κάνουμε 15 στάσεις διαδρομή για να πάμε 800 μέτρα δεξιά. Άνοιξε το κινητό σου και δεις ποιο πρέπει να πάρουμε. Έχουν περάσει 2.5 ώρες και όμως στο ίδιο μέρος, ρε. Εδώ έβρεχε πριν και τρέχαμε σαν βρεγμένα παπιά. Πάνω κάτω πηγαίναμε, το θυμάσαι. Πού να! Άνοιξε το κινητό σου, έλα! Έλα μόνο να πω την πράγμα. Τι ωραία που είναι. Και αυτός ο δρόμος εδώ, γαμάτος ρε. Πάνω κάτω να πηγαίνω. Όλη τώρα πάνω κάτω να πηγαίνω, θέλω. Δεν μπορώ. Φωνάει η κοιλιά μου από το γέλιο. Όλα αυτά τα λέει εδώ και ώρα, δεν τα λέει 2 λεπτά που γράφουμε, έτσι. Ρε, ήμασταν μέσα στο 15, το οποίο όντως έκανε μια περίεργη διαδρομή για να πάμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Και λέω εντάξει, το να πάρουμε το άλλο και να αλλάξουμε 3 μέσα, ας πάρουμε εδώ το 15 να τελειώνουμε. Και φτάνουμε εδώ και έτσι και επιβεβαίωση μπαίνω στο Maps να δω τη φάση. Και πατάω νέα διαδρομή από εκεί που είμαι και δεν υπάρχει, δεν έχει καν το 15 σαν πιθανότητα. Προφανώς γιατί από εδώ που είμαστε πλέον δεν έβγαζε κανένα νόημα. Οπότε του λέω κατέβα, κατέβα γρήγορα. Και είμαστε όντως στο ίδιο σημείο εκεί που μας έπιασε η βροχή στη γαμημένη φλόρα. Δεν με κοιτάς έτσι. Θα πάρουμε το, αυτό που έρχεται μάλλον το 16. Έχουμε ξαναμείς το 16, ας πούμε το 16. Άδωμε, πάρει πιο ωραία 16. Μη με μισείς. Ναι, εντάξει. Τι είναι εντάξει. Έλα, πάμε. Ειστήριο έχουμε. Ναι. Πάλι καλά. Ήθελα να σου πω ότι σ' αγαπάω. Ναι. Και την δεν φταίω εγώ γι' αυτό, αλήθεια. Ούτε για την άλλη φορά που πήγαμε σε άλλη διαδρομή φταίω εγώ. Γιατί το είδες ότι στη μισή διαδρομή πήγαινε σωστά. Μετά ξέρω πηγαίνει λάθος. Τι. Τι να σου πω, ξέρω εγώ, εντάξει. Επειδή δεν ξέρεις να διαβάζεις χάρτη. Εγώ που στην Καλαμάτα σου έλεγα, μην πας από εκεί αγάπη μου. Είναι σαφέστατο δρόμο σπιτιού. Εντάξει. Και εσύ μου πες σιγά, αυτό το GPS δείχνει από εδώ. Μπήκαμε σε μια αυλή, ωραία. Δεν έχει κάτι. Δεν αυτό που έκανα να στρωθεί και πήγα να σ' αφήσω. Ναι. Ποιος μας έχει φτύσει, διότι ήρθαμε σε ένα μαγαζί. Πάρεσε γρήγορα και εύκολα και στους δύο. Φαινόταν να έχει πολύ ωραίο φαγητό. Και γράφει ότι δεν δέχονται κάρτες σήμερα και εμείς δεν έχουμε μετρητά πάνω μας. Και τώρα πρέπει να βρούμε αλλού να φάμε. Δεν είναι τόσο εύκολο, for some reason. Και ταυτόχρονα τα Primark δεν είχαν τίποτα. Πήγα 2 πράγματα. Δεν είχαν τίποτα Harry Potter. Και τι φάση. Ποιος από εσάς μας έχει φτύσει, που όπου και να πάμε, αυτό το κάτι που ψάχνουμε είναι κλειστό ή δεν μπορεί να λειτουργεί σωστά. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Βρήκαμε κάτι. Λοιπόν, έχει αυτό εδώ πέρα. Τι. Δεν το πιστεύω, ρε. Τι. Δεν το πιστεύω, λέω. Τα έχουν συμβεί. Μόνο σε εμάς. Βγαίνουμε από το τραμ και ξαφνικά έχει σιρήνες και περνάνε τρία πυροσβεστικά. Και είμαστε εκεί δύο σε βάση μαλακά. Θα έχει μια σφωτιά στο εστιατόριο. Δεν παίζει, ρε. Δεν παίζει. Αυτό θα γίνει. Πάμε να δούμε πόσα μέτρα είναι από το εστιατόριο. 400. Ακόμα παίζει να έχει μια σφωτιά στο εστιατόριο. Τι είναι αυτό. Ένας ωραίος ναός. Κοίτα τι ωραία γάλματα. Έχουν μπύρες. Αν δεν είναι μπύρες, είναι καντήλια. Μα αυτή η χαζή, ρε. Την έχει χτυπήσει μια στο κεφάλι. Πω. Πεινάει το κορίτσι. Ήταν αυτά τα κόκκινα που βάζουμε στους τάφους. Γιατί νομίζω ότι είναι άμπιστελ. Μαλάκα παρά. Εδώ θα φάμε σήμερα. Καλά θα πέφτω. Μου λέει τι βλέπεις αυτή την όαση λίμνης μπροστά μας. Και του λέω τα λασπόνερα, ναι. Και μου λέει όχι την καρέκλα. Γιατί για κάποιο λόγο έχει μια καρέκλα εδώ. Πάμε να φύγουμε. Με την καρέκλα. Ναι, ήμπιζα να με σπρώξεις. Δεν μπορείς να πας μόνος σου. Είναι κάποιος μέσα. Όχι μάλλον. Του πάρω την καρέκλα. Παράνομαι. Επόμενη μέρα. Τι κάνεις εκεί. Ναι, αλλά κοίτα, άμα τα εννοώ αυτά έτσι. Είναι λίγο στραβά το μουστάκι σου. Τι έχει. Είσαι σχεδόν σαν γάτα βασικά τώρα. Δεν είσαι. Δεν... Περισσότερο γάτα, λιγότερο μουστάκι. Τι πρέπει να κάνω για ένα μουστάκι. Να, έτσι, έτσι. Πολύ καλύτερα. Ναι, ναι. Πολύ καλύτερα. Like a shirt.
Ένα μόνο απλό θέλεις τώρα. Ναι. Yeah. Yeah. Έχουμε βγει εδώ και 10 λεπτά και ακόμα δεν έχεις κάνει intro για το κανάλι σου. Next day που λες. Next day. Αυτό κάτι. Εγώ θα στα λέω ότι είμαι manager. Δεν λέω next day. Τι γράφω συνήθως. Επόμενη μέρα. Ξέρω κάτι. Επόμενη μέρα. Είναι κλειστό ρε φίλε. Ό,τι θέλουμε να δούμε είναι κλειστό. Θέλαμε να κάνουμε εδώ πέρα τα φασέ. Αυτά εδώ είναι. Ναι, αυτά εδώ είναι. Καμώ. Κάτσαμε και είδαμε το βίντεο ενός τύπου που έπρεπε να το είχαμε δει από πριν έρθουμε στην Πράγα, αλλά γενικώς λούζουμε γιατί εγώ είμαι ακόμα burnt out. Στη ΣΤΟΑ που είχαμε δει το άλογο το ανάποδο, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ίδιο αλλά ανάποδο με ένα άλλο άγαλμα που δεν το έχουμε δει. Ναι. Έξω από τον αστυνομικό πύργο. Α, από το Εθνικό Μουσείο, ναι, γιατί δεν έχουμε πάει πολύ ψηλά μέχρι εκεί, γι' αυτό. Και έλεγε ότι μέσα σε αυτή τη στοά έχει και ένα πιάνο κρεμασμένο από ψηλά. Και λέμε, what the fuck, αφού περάσαμε. Πώς δεν το είδαμε, δεν το είδαμε, ήταν μόνο από το κεφάλι μας. Και ήρθαμε εδώ με το πιάνο και έλεγε λοιπόν ότι εδώ πίσω έχει κάτι ασανσέρ τα οποία ανεβοκατεβαίνουν τύπου συνεχόμενα. Και για να μπει, ξέρει, είναι αυτό το θα με κόψει στη μέση, δεν θα με κόψει στη μέση. Και ήθελα λίγο να τα δούμε, ίσως να προσπαθήσω να μπω κιόλα κτλ. Και είναι out of order. Και συνεχίζουμε την πορεία μας. Με εμένα να θέλω να δω το γλυπτό του περιστρεφόμενου κεφαλιού του Κάφκα. Και το έχουν βγάλει. Και όπως μπορείς να παρατηρήσεις πάρη μου, όλο ευθεία βλέπεις κάτι πανιά που κρύβουν ένα πράγμα. Κάφκα is taking a break, λέει. Μαλάκα, πώς μας έχει παίξει έτσι Πράγα. Είναι για να ξαναρθούμε γι' αυτό. Τελικά έχεις δίκιο που έλεγες μήπως πολλά πράγματα δεν θα λειτουργούν το Γενάρη αν πάμε. Το έχω πει εγώ αυτό. Το έχεις πει, δεν το θυμάσαι. Τζάμπα το παραδέχτηκα ο κάμερα. Μαλάκα, τι εννοείς? Why is it taking a break το head να πούμε? Μια χρυσή μύγα. Μια χρυσό μύγα θα λέγει κανείς. Φοβερό το πόσο έχω λούσει γενικά ως άνθρωπος σε αυτό το ταξίδι. Κάτι το οποίο με προσβάλλει προσωπικά. Ήρθαμε, είδαμε το Dancing House, το μόνο πράγμα το οποίο μπορούσαμε να δούμε apparently. Να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν και τόσο ενδιαφέρον ως τα άλλα. Διότι μπαίνοντας να ψάξω να βρω να πάω να πιούμε κανένα καφέ, γιατί καταλήξαμε στο ότι τα μουσεία εδώ είναι ψηλό. Νιέχ, και το λέω εγώ αυτό. Μπήκα σε ένα blog που είχα βρει 2,5 μήνες πριν που κλείσαμε το ταξίδι. Και λέω, δεν κοίταξα ούτε μια στιγμή το blog που έγραφε ένα σωρό πράγματα, γιατί δεν ξέρω. Γιατί. Και έλεγε ότι μέσα σε αυτά τα σπιτάκια που πήγαμε στην πόλη, μέσα στο κάστρο, το 22, δεν ξέρω αν το έχω τραβήξει, έμενε ο Κάφκα. Δεν το έχω προσέξει. Δεν ξέρω αν το έλεγε. Γιατί έλεγε πολλά random πράγματα και δεν τα διαβάζαμε όλα. Γιατί ήταν και αργά και έπρεπε να φύγουμε, να προλάβουμε το Tower. Και έχει και άλλα πράγματα που θα κάτσω να τα διαβάσω τώρα στον καφέ και θα τα πω εκ των υστέρων σε εσάς. Και εγώ θα κλαίω που δεν τα ήξερα την ώρα που έπρεπε. Αυτός ο πολυχώρος ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Από ό,τι φαίνεται, ήταν κάποια στιγμή στρατόπεδο και πολύ αργότερα φυσικά έγινε πολυχώρος. Με διάφορα όμορφα σημεία, με καφέ μπαρ, με εξωτερικό σινεμά, με παιδική χαρά και με μια πισίνα. Σίνα, η οποία είναι πλέον μέρος του καφέ. Γεια σου, νοικοκυρίδιο. Τι κάνεις εδώ? Καλά είναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Μου έρθει σε αυτόν τον πολυχώρο που μας πρότεινε ένα παιδί από εσάς. Μέσα σε όλα τα διάφορα cool πράγματα που έχει εδώ, έχει ένα ειδικό χειρίδιο. Σε ένα κλουβί, μεγάλο, ωραίο, του έχουν και σπιτάκι και νεράκι και από κάτω έχει πράγματα για να το ταΐζουνε. Και είναι όλο πάρα πολύ cool. Αν ξέρεις ότι έχει πολλά παιδάκια. Η παιδική χαρά είναι ωραία, απλά δεν μ' αρέσει. Όχι, χωρίς τα παιδάκια. Δεν έχουν φτιάξει τα παιδάκια. Μωτό. Into your hands, find myself just looking at you. Έχουμε έρθει στο τεχνητό νησί Κάμπα ή Καμπά, δεν ξέρω. Μετά τη γέφυρα του Καρόλου. Για να δούμε κάτι οι πιγκουίνους που είχε άξιο πάρει να δει. Τι έγινε? Εδώ ήταν. Εδώ ήταν οι πιγκουίνοι. Δεν υπάρχουν καν. Εδώ ήταν. Εδώ δεν είναι το Βόρτερ, απλά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Του βγάλαν. Εδώ ήταν. Αυτή η σειρά εδώ που βλέπει, αυτό ήταν γεμάτο πιγκουίνους. Τι ωραία που περάσαμε στην Πράγα. Δεν είδε τον τάφο του Κάφκα? Δεν είδες το πιο στενό δρόμο της Αιχείας? Δεν είδες τους πιγκουίνους και τους
Δεν είδες το στιφογυριστό κεφάλι του Κάφκα, αυτή τη μαλακία. Δεν τα είδες όλα αυτά. Δεν τα είδα. Τι ήρθαμε, τζάμπα ήρθαμε. Αλλά δεν ήρθαμε τζάμπα. Έχω γοντευτεί. Πάμε να φάμε κανένα μηχανικό γιατί δεν την παλεύω. Τι είναι καν αυτό, τι είναι. Ας μου εξηγήσει κάποιος, τι είναι αυτό. Είναι αυτή η χώρα με τα πιο περίεργα γλυπτά for some reason. Η πόλη. Έχουμε δει. Μόνο κουλά πράγματα, ρε. Είναι απίστευτο. Είναι kinda interesting, αλλά είναι απίστευτο. Αυτό το βλέπω μόνο εγώ, ας πούμε. Έχει φαντασματάκια. Αντί για πιγκουίνους. Αντί για πιγκουίνους, σου έδωσε φαντασματάκια. Όχι. Ναι, ναι. Και ερχόμαστε στον τοίχο του Λένον και λέμε, να δεις, θα τον έχουν περάσει ντουκόχρωμα, έτσι όπως μας έχει πάει. Και ήρθαμε και απλά είναι αρκετά βανδαλισμένος, σε σημείο που οριακά αχνοφαίνεται ο κύριος Λένον. Υποτίθεται ότι είναι ένα tribute και ένα σύμβολο, ας πούμε, ειρήνης και τέτοια πράγματα. Imagine all the people. Ναι, αυτές οι κριντζιές. Αυτές οι κριντζιές, λέει. Ήταν ένα πολύ ωραίο γράφτη αρχικά, τώρα δεν είναι, τώρα οριακά δεν γράφει IK21 πάνω που λες. Δεν γράφει ακόμα. Όχι. Πάμε να φάμε. Εδώ παίρνω τζάμπα. Τον ήπια μέρα. Στο βότς που έχεις βάλει σε επιλογές, δεν μ' αρέσουν οι επιλογές. Λείπει το όχι το έχουμε. Και η δικιά μου η ψήφος μετράει περισσότερο γιατί είμαι εδώ και ξέρω ότι το έχουμε. Δείξτε το ξανά σε 10 λεπτά. Μπορεί και όχι. Πέρασαν 60 δευτερόλεπτα. Πεθάναμε, πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και σκεφτόμουν ότι δεν έχουμε δείξει στα παιδιά καθόλου το δωμάτιο. Που είναι σοφίτα. Απλά είναι κλειστό αυτό, ρε. Θέλω. Έπρεπε να μπορεί να με σηκώσει, να το κάνω μια χρουπ, να μπαίνει και από εκεί φως. Εδώ είναι σοφίτα, έτσι. Τώρα έχει σκοτάδι και φώτα από παράθυρο. Αλλά όταν είναι μέρα. Δεν έχει σκοτάδι. Όλο βλακίες λέω. Εδώ έχει μπάνιο. Και καθρέφτη. Κι άλλο καθρέφτη. Και ξέρετε τι δεν έχει. Δεν έχει καθρέφτη εδώ για να βαφτώ. Αυτό είναι κάπως άβολο. Δεν έδειξα την ντουλάπα και το χρηματοκιβώτιο. Επόμενη μέρα. Τι. Είναι νωρίς. Καλημέρα και επισήμως. Έχουμε έρθει στο σταθμό του τρένου, ναι. Να πάρουμε το λεωφορείο, το Flixbus που είχαμε πάρει και με τον Αλέξανδρο για να πάμε από Σλοβακία στη Βιέννη και να πάμε στο Τσέτσκι Κρούμλοβ. Το είπα σωστά. Και αφού μπήκαμε σαν τεράστιο σιδηροδρομικό σταθμό και καταφέραμε να βρούμε με δυσκολία το σωστό λεωφορείο, πετύχαμε ένα κύριο που ήθελα να το ρωτήσω ότι τύπου είμαστε στο σωστό λεωφορείο, γιατί έχει και άλλα Flixbus πάνω αλλού. Και ο τύπος. Ο οδηγός μας κάνει. Ο οδηγός είναι, τέλειο. Ναι. Σαφέστατα δεν μιλάει αγγλικά, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι νομίζω ότι μέσα στα 30 δευτερόλεπτα που επικοινωνούσαμε με νοήματα, έφαγα 8 κατάρες. Εντάξει, αυτό έχει συμβεί τώρα. Και δεν ξέρω να τις λύσω. Αν κάποιος από εσάς ξέρει πώς να λύνει τσέχιες κατάρες, να μου το πει παρακαλώ. Απλά του δείξα το κινητό μου για να δείξω είναι αυτό το σωστό λεωφορείο. Και ήταν το σκάναρ και τα λοιπά. Και του λέω, άρα είμαστε στο σωστό λεωφορείο. Και μου έκανε. Λέω, okay. Επίσης σήμερα έχουμε ξυπνήσει από τις 8 και από τις 8, από τις 7.30. Έφαγα το πιο γρήγορο πρωινό του κόσμου και κατάλαβα γιατί πεθαίνω στο φαγητό το βράδυ. Ναι. Γιατί σήμερα που φάγα πολύ γρήγορα το πρωινό, με ενοχλούσε το στομάχι μου. Τρώμα άρα αργά. Είναι η ταχύτητα. Το πρωί τρώμε αργά. Το βράδυ τρώμε γρήγορα και εκεί το χάνουμε. Έχουμε περίπου 2-2,5 ώρες για να φτάσουμε. Tipping your driver makes you even more awesome. Really now. Έχει λίγο χιόνι, είναι λίγο θλιβερό, αλλά έχει λίγο. Πρώτον, ο οδηγός μιλούσε αγγλικά, απλά ήτανε μαλάκας. Δεύτερον, ανακατευόμουν σε όλο το ταξίδι. Δεν ξέρω αν έφταιγε το πώς πήγαινε αυτό ή το πώς είναι η φάση γενικά. Εδώ έχει πάρα πολύ κρύο και είναι η μοναδική μέρα που έχω πάρει μία ζακέτα έξτρα αντί για δύο που παίρνω όλες τις προηγούμενες. Θέλω να το αφήσω εδώ και να πω ότι με το που πέσει ο ήλιος θα έχει 2 βαθμούς. Τώρα να σας πω, πάμε εκεί. Ναι, εκεί.
Εσένα θα πάρει το γυαλί. Ναι. Ωραίος χάρτης. Φαίνονται όλα. Άμα τις κουμπίσεις απ' έξω, παιδιά, νόμιζα ότι ήταν ο πάγος από μέσα και λέω μαλάκα, γαμηθήκαμε, δεν θα μου πω τίποτα. Αφού εσύ την είπες τη μαλακία. Τι, ότι στα αρχή λέω δεν μας έχει βγάλει σωστά, γιατί βλέπω ο Bastation εδώ. Ναι. Αλλά μας έχει βγάλει σωστά, γιατί εμείς είμαστε εδώ και πήραμε εδώ το Bastation και τώρα είμαστε εδώ και μπορούμε να πάμε στην οδό Horny. Horny. You proud of yourself? Οι περισσότεροι θα σας πούν αν επισκεφτείτε την Τσεχία να πάτε στο Καρλοβιβάρι, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι η πιο σωστή επιλογή. Εμείς το ρισκάραμε και πήγαμε σε μία πόλη 2,5 ώρες περίπου μακριά από την Πράγα, η οποία λέγεται Τσέσκι Κρούμπλοβ. Η πόλη βρίσκεται στον κατάλογο με τα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO και πραγματικά είναι από τα πιο όμορφα μέρη που έχουμε δει ποτέ. Για θες κοιτάκι το τραμ το 23. Το σκεφτόμουν. Είναι 24. Τώρα κι εσύ. Αλλά καμου δεν ήταν 24. Πώς έπαιξε έτσι. Μαλάκα, πάρτε να το πιστέψεις. Ο κήπος του κάστρου είναι κλειστό σήμερα. Γιατί σου κάνει εντύπωση. Εδώ θα μπαίναμε κανονικά και έχει και λαβύρινθο. Χωρίς κανένα λόγο κλειστό. Για να μην τσέχει. Πάμε πύργο. Είναι να λήξω την κουτσί. Το σκηνή είναι cool, αλλά με βοηθάει πάρα πολύ στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό είναι πιο ωραίο πύργο από τον άλλο στο λέμα μου. Αυτό ανεβαίνουμε εμείς τώρα. Yes. Αυτό εδώ. Πού είμαστε. Νιώθω ότι είμαστε ακόμα λίγο χαμηλά, αγάπη μου. Α, όχι, έχει το κύλο παράθυρα, μάλλον είμαστε εδώ. Πρώτη γάτα που βλέπουμε στην Τσεχία. Η πρώτη γάτα. Πώς τον πιάμε έτσι ρε, μέχρι και οι δρόμοι είναι κλειστοί. Τι φάση. Αυτά είναι τέλεια για το σπίτι. Πώς θα φτιάξω πόδια να βάλω στα έπιπλα. Θα κόψω τα δικά σου εγώ που θα σου πάω στα γόνατα. Α, οκ. Εντάξει, μια χαρά. Σιλένα, πάπιες. Σιλένα, πάπιες. Σιλένα, πάπιες. Πάρεις πάπιες. Πάρεις πάπιες. Πάρεις. Πάμε σε ένα καφέ. Λέω πως να πάμε σε ένα άλλο, γιατί εδώ είναι πάνω στο ποτάμι και θα πεθάνω από το κρύο. Πάμε στο άλλο, είναι κλειστό. Βρίσκουμε ένα τρίτο. Μαντέψτε τι είναι. Γράψτε στα σχόλια. Τι είναι. Είναι κλειστό. Αυτό είναι το πιο μικρό μπάνιο που έχω μπει ποτέ στη ζωή μου. Έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί το οποίο είναι στην πραγματικότητα μία σπηλιά. Ψήνουνε πράγματα σε φωτιά που τη βλέπουμε εδώ και εγώ ήρθα 60% για να φάω κρεμμυδόσουπα ή σκορδόσουπα μέσα σε ψωμί στρογγυλό που το βάζουν εδώ. Έρχεται η κυρία, της παραγγέλνουμε, της λέει ότι θέλω αυτό και μου λέει «Μας έχει τελειώσει!» Και το garlic soup μου λέει «Ναι». Και είμαι μαλάκα, ήρθα 60% για αυτό γιατί ψοφάω. Για το υπόλοιπο της 100 ήρθα βέβαια γιατί εδώ το μέρος φαίνεται γαμιστερό. Αλλά ναι. Και now I'm sad. And I wanna cry.
Να ξεκινήσουμε από το καφέ. Κύριος ήπιε έναν εξαιρετικό καπουτσίνο από ό,τι μας είπε. Αδιανόητο. Εγώ ήπια μια πάρα πολύ ωραία σοκολάτα. Φάγαμε ένα πράγμα που δεν ξέραμε τι είναι. Νόμιζαμε ότι παραγγέλναμε άλλο πράγμα. Πως το πέμα. Κάτι άλλο σημαίνει στα αγγλικά. Και το σκεφτόμουν. Τι σημαίνει. Και μιλήσαμε με τα παιδιά εκεί. Ήταν ένα πάρα πολύ μικρό χωμένο μαγαζάκι το οποίο είχε και σαν μικρό σοπ, ας πούμε, που πουλάγανε διάφορα πράγματα. Ήταν πάρα πολύ συμπαθής. Τους είπαμε ότι είμαστε από την Ελλάδα και ήταν σε φάση. Α, έχουμε έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα και πηγαίνουμε και κεράζουμε στην Go και στη Ρόδο κτλ. Μας δώσανε και κάτι τζίντζερ και κάτι σαπουνάκια και κάτι τέτοια. Αλλά μπροστά σε αυτό που συνέβη, σε αυτή τη σφαγή, όλα είναι ένα τίποτα. Διότι πήγαμε σε αυτό εδώ το μαγαζί. Γενικά δεν έχει νόημα να προφέρω κάτι, διότι θα το πω λάθος. Οπότε απλά τα γράφω στην οθόνη. Ελπίζω να τα βλέπετε αν σας αφορούν. Και φάγαμε. Για μένα ήταν το top 3 φαγητών που έχω φάει ever ζωή μου. Ναι, άνετα. Πήραμε μια πιατέλα με διάφορα κρέατα και κοβόντουσαν όλα με το πιρούνι. Βασικά αν έβαζα το δάχτυλό μου, θα κοβόταν. Φάγαμε κότσι, pork knee το λένε αυτοί εδώ, ribs, μοσχάρι και χοιρινό, κάτι κομμάτια κοτόπουλο, είχε κάτι φοβερές πατάτες ψητές με sour cream, αυτά τα λάχανα τα δικά τους και τα λοιπά. Λυπάμαι που δεν... Ο Μάρτιν. Ο ψήστης ήταν ο Μάρτιν, να το πούμε, να το θυμηθώ, να το γράψω στο Google, γιατί θα το γράψω. Μας φαίνει την πιατέλα, μας εξηγεί τα κρέατα και στο τέλος μας δείχνει και το λάχανο και λέει some vitamins. Εγώ την μεταξύ έβγαζα σε φωτογραφία και μου λέει no pictures. Ναι, no pictures. Πολύ ωραίο στιγμός. Και στο τέλος πάω και του λέω can I take a picture of the artist και μου λέει μου κάνει έτσι, ξέρεις. Απίστευτο μαγαζί, ήταν πολύ ατμοσφαιρικό, ήταν σαν να βρίσκεσαι μέσα σε σπηλιά. Δεν ήταν ακριβό. Πόσο δώσαμε εν τέλει μαζί με τα ποτά. 45 ευρώ μαζί με τα ποτά και το tip. Γελάω. Είναι κρέας που είναι ακριβό και η ποσότητα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, εγώ και ο Πάρης δεν το βγάλαμε ολόκληρο την πιατέλα, δεν τη βγάλαμε. Με στεναχώρησε αυτό με τη σούπα που σας είπα στην αρχή, αλλά τώρα δεν το σκέφτομαι τόσο. Ήρθαμε τόσες μέρες στην Τσεχία για να φάμε το καλύτερο φαγητό ever στο Τσέτσκι Κρούμλοβ. Ακραίο, απίστευτο, απίστευτο. Δεν ξέρω να σας το είπα. Απίστευτο. Αυτή είναι η δεύτερη Πορτογαλάδα με τραγικό, γιατί αλλιώς θα πεθάνω. Ζεις. Ποιος. Ζεις. Όχι. Γιατί. Γιατί πονάει το κεφάλι μου και... διστάζω. Επόμενη μέρα. Αντίο δωματιάκι. Η τελευταία μας μέρα στη Τσεχία. Και δεν μου αρέσει αυτό καθόλου. Θέλω να βάλω τα κλάματα. Άρα, κλικουλί. Έχουμε 2 ώρες μέχρι να γυρίσουμε πίσω στο ξενοδοχείο που έχουμε αφήσει τις βαλίτσες μας να τις πάρουμε και να πάμε στο αεροδρόμιο και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Προλαβαίνουμε να πάμε στον τάφο του Κάφκα και να έρθουμε σκαστή. Λες να πάμε στον τάφο του Κάφκα. Ό,τι θέλεις, ναι, αν θέλεις αυτό πάρα πολύ να το δεις, πάμε. Πήγα να φάω τρελή σαβούρα στις κυλιόμενες στο μετρό, γιατί για κάποιο λόγο οι κυλιόμενες στη συγκεκριμένη στάση πάνε με τη διπλάσια ταχύτητα από τις δικές μας. Σε όλες τις στάσεις είναι πάρα πολύ απότομη. Και σε όλες τις στάσεις, ναι, λέει ο Πάρης, είναι πολύ απότομη κλίση, προφανώς γιατί είναι πολύ βαθιά, αλλά και το έδαφος. Ω, μαλάκα, ναι! Η πρώτη πόρτα που είδαμε είναι κλειστή. Έχει άλλη μία πόρτα εκεί και αυτή κλειστή μου φαίνεται. Αυτή κλειστή είναι. Μπορούμε να δούμε αν ανοίγει όμως, γιατί είσαι εσύ, είσαι χαλαρός και τα κάνεις αυτά. Ναι. Φάσε πόρτες και τσεκάρεις αν ανοίγουν. Τρελαθόρεο μαλάκα, δεν μπορεί. Και φάση πάμε, είναι ανοιχτά. Ψάχνουμε τον τάφο του Κάφκα και η φάση είναι, παιδιά, sorry, μόλις προχθές αποφασίσαν να τον πάνε στο παραδιπλανό νεκροταφείο. Σηκώθηκε ο νεκρός και είπε: δεν ψήνομαι να με δω. Φεύγω. Αντίο. Τι συμβαίνει, είναι κλειστά. Μήπως απλά δεν μπαίνεις από εδώ και εγώ αυτό λέω. So close. Υπάρχει κάποιος που μπορούμε να ρωτήσουμε. Αυτός είναι ο τάφος. Θα ήθελα να τον δω από κοντά μου. Ρωτήσαμε ένα κύριο στον δρόμο ο οποίος δεν ήξερε αγγλικά, αλλά μας έκανε νοήματα και ήταν αλλού η είσοδος. Όλες οι άλλες. Είσοδοι. Ναι. Ήταν κλειστές. Σε μένα. Ναι, φαντάσου, μαλάκα. Το έχω κάψει τελείως. Ήταν ακριβώς έξω από το μετρό, αλλά για κάποιο λόγο έπρεπε το GPS να μένει να μου δείχνει άλλα. Δεν πειράζει, χάσαμε λίγο χρόνο, αλλά θα καταφέρουμε να δούμε από κοντά τον τάφο του Κάφκα. Πρέπει, λέει, πρέπει, άμα θες, να πάρεις μία πέτρα και να την αφήσεις στον τάφο. Είναι κάποιο εβραϊκό something to pay your respects.
σούπερ μάρκετ δίνουν ασημένια κουταλάκια, δίνουν κανονικά, δίνουν χαρτινά. Πρώτη μπουκιά. Ναι, πρώτη μπουκιά. Πρώτη μπουκιά. Ναι, καθάρισε με. Πώς το έκανες αυτό, ρε. Μια χαρτοπετσέτα. Δεν έχω. Μπορομάντιλο. Δεν έχω. Αλήθεια λες. Θα σε έγκλει. Φτάσει στο αεροδρόμιο, να μην ακούτε το GPS πάντα, όταν η είσοδος σας είναι στο Terminal 2 και το GPS σας λέει να σταματήσετε με το λεωφορείο στο Terminal 1 και μετά να περπατήσετε, λέει πίπες, περπατάτε τζάμπα. Σταματήσαμε να φάμε λίγο παραδοσιακό τσέχικο Burger King και πάμε να πιάσουμε την πτήση μας του Catch a Flight, έτσι δεν λέμε. Καλά θα πάει αυτό. Και το δείτε το The Mist. Ας ευχηθούμε να μην συμβεί αυτό. Και είμαστε εκεί που εγώ προσπαθώ να βάλω τα παπούτσια που μου βγάλανε, να μαζέψω τα πράγματά μου να φύγουμε. Και η ρυθμική ρίχτη μας λέει, σας λείπει κάποια αποσκευή. Και είμαστε εμείς, όχι, τι λέει τώρα τρελή. Και κοιτά τον μπάρι, αγάπη μου, πού είναι η βαλίτσα σου. Εδώ, μαζί μου, δεν την έχω χάσει. Μας λείπει κάτι. Απλά δεν την πήρε ποτέ. Απλά την άφησε στον έλεγχο. Δεύτερον, είμαστε μέσα στο λεωφορείο, το οποίο πηγαίνει. Νιώθω ότι ο τύπος, μικρός ήθελε να γίνει ρεαλίστας, δεν του βγήκε. Του βγήκε σε λεωφορείατζής και έπαιρνε όλες τις στροφές έτσι. Οπότε του λέω εγώ, του πάρει μια στάση πριν κατέβουμε. Λέω να βγάλουμε τα πράγματα έτσι πώς τα έχουμε βάλει, είμαστε αργαμισέτα. Για να είμαστε έτοιμοι, ρε παιδί μου, ήταν τη στάση μας να κατέβουμε. Και μου λέει ο Πάρης, όχι. Δεν θα το κάνουμε αυτό, αφού προσπαθώ να τον πείσω. Μου λέει, οκ, okay, αλλά όταν ξεκινήσει το λεωφορείο. Διότι στόχος του Πάρη σε αυτή τη ζωή είναι να περνάει καλά. Κυρίως με το να με αγχώνει. Όταν ξεκινάει το λεωφορείο και έχουμε φύγει σε όλες τις πιθανές κατευθύνσεις, οι βαλίτσες να τρέχουν με τα ροδάκια, να γελάμε ιστερικά μέσα σε ένα λεωφορείο που δεν μιλάει κανένας. Ήταν amazing, το προτείνω 100% 5 αστεράκια. Πέρασε καλά. 5 αστεράκια να το κάνετε κι εσείς. Τι με κοιτάς έτσι. Και επειδή φυσικά ξεχάσαμε να κάνουμε outro όταν γυρίσαμε γιατί ήμασταν τέζα, αυτό είναι περίπου το αποχαιρετιστήριο. Bye! Τι έκανε έτσι. Ξέχασα να βάλω το σπίτι μου. Και στην Αθήνα όλα κλειστά ρε. Τίποτα ανοιχτό.